Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Κατά τη διάρκεια της Αγίας και Μεγάλης Παρασκευής τελούνται τρεις ακολουθίες. Αυτές των μεγάλων βασιλικών ορών, του εσπερινού της Αποκαθυλώσεως και του όρθρου του Μεγάλου Σαββάτου. Είναι αδύνατο να μπορέσει κανείς μέσα σε λίγο χρόνο ακόμα και να ψηλαφίσει το θεολογικό βάθος όλων των δρομένων τα οποία διαλαμβάνει και περιγράφει μέσα από την υμνογραφία και από τα αγιογραφικά αναγνώσματα η Αγία μας Εκκλησία κατά τη διάρκεια αυτών των ακολουθιών. Εμείς θα προσπαθήσουμε να ψηλαφίσουμε κάποιες πτυχές της θεολογίας της Εκκλησίας μας με αφορμή κάποια από αυτά τα αναγνώσματα και κάποιους από αυτούς τους ύμνους που ακούμε στις Εκκλησίες μας. Είναι αλήθεια ότι παραμένουμε έκθαμβοι μπροστά στο γεγονός της κενοτικής σταυρώσεως του Κυρίου μας, της θεοπρεπούς αγάπης Του, της θεοπρεπούς φιλανθρωπίας Του και του συνταρακτικού γεγονότος του χωρισμού της ψυχής από το σώμα του Κυρίου μας, γεγονότα όλα τα οποία έγιναν εκουσίως, έλαβα χώρα εκουσίως στον φρικτό Γολγοθά. Ο Κύριος μας όταν προσέλαβε στην υπόστασή Του την ανθρώπινη φύση, προσέλαβε και τα λεγόμενα αδιάβλητα πάθη, προσέλαβε δηλαδή την πείνα, την δίψα και την φθορά. Όμως τα ενεργούσε εκουσίως. Τι σημαίνει εκουσίως? Ο Κύριος μας πεινούσε επειδή επέτρεπε η Θεία Φύση στην ανθρώπινη να πεινάσει, κουραζόταν επειδή επέτρεπε η ανθρώπινη φύση στη Θεία να κουραστεί και στο τέλος παρέδωσε ο ίδιος την ψυχή Του στον Θεό Πατέρα, σε αντίθεση με τους υπολείπους ανθρώπους που, όπως γνωρίζουμε από τη διδασκαλία της Αγίας μας Εκκλησίας, κάθε άνθρωπος τη στιγμή που η ψυχή φεύγει από το σώμα την παραλαμβάνει ο Αρχάγγελος Μιχαήλ μετά από εντολή του Χριστού μας. Δεν έχει λοιπόν ο κάθε άνθρωπος την εξουσία να παραδώσει ο ίδιος την ψυχή του τη στιγμή που ο ίδιος το επιθυμεί. Κατά τις μεγάλες βασιλικές ώρες, που σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας διαβάζονται το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής, παρατηρούμε ένα πολύ ιδιαίτερο φαινόμενο. Στα αγιογραφικά αναγνώσματα τα οποία συναποτελούν το αγιογραφικό τμήμα των Μεγάλων Βασιλικών Ορών, μπορούμε και διακρίνουμε μία θαυμαστή σύμπνοια ανάμεσα στο περιεχόμενο των Ευαγγελικών αναγνωσμάτων και των προφητιών που έχουν προηγηθεί. Θα πρέπει να πούμε ότι σε κάθε μεγάλη και βασιλική ώρα το Ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο και από έναν διαφορετικό Ευαγγελιστή. Έτσι ώστε στις τέσσερις βασιλικές ώρες, την πρώτη, την τρίτη, την έκτη και την ενάτη, να έχουμε συνελικά όλη την μαρτυρία των Ευαγγελιστών, να ακουστούν οι φωνές όλων των Ευαγγελιστών, όλων δηλαδή εκείνων των μαρτύρων, των θαυμαστών σημείων, του πάθους, αλλά και αργότερα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Το πιο όμως θα έλεγε κανείς ανθρωπίνως εντυπωσιακό δεν είναι η αλληλοσυμπλήρωση των μαρτυριών που συναντάμε στους τέσσερις Ευαγγελιστές, όσο η συμμαρτυρία για αυτά τα φρικτά γεγονότα στα οποία αναφέρονται οι Ευαγγελιστές, η συμμαρτυρία του προφητικού λόγου. Αν θέλουμε να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, θα πούμε πως είναι πραγματικά θαυμαστό το πως οι τρεις προφήτες, από τους οποίους
αντλεί η Εκκλησία μας τα προφητικά κείμενα, ο προφήτης Ζαχαρίας, ο προφήτης Ισαΐας και ο προφήτης Ιερεμίας, περιγράφουν τόσες αιώνες πριν από τη γέννηση του Κυρίου μας τα γεγονότα του φρικτού Γολγοθά. Αν πάει κανείς να παρακολουθήσει λίγο τα αγιογραφικά αναγνώσματα που διαβάζονται στις ώρες και συγκεκριμένα αυτά της τρίτης ώρας, θα διαβάσει για παράδειγμα στο κείμενο το οποίο προέρχεται από το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου από το 50ο κεφάλαιο τις εξής φράσεις. «Τον νότον μου έδωκα εις μάστιγας, τας δέσει αγώνας μου εις ραπίσματα, το δε πρόσωπον μου ουκ απέστρεψα από αισχήνης επτισμάτων, και Κύριος, Κύριος βοηθός μου γεννήθη». Αμέσως αργότερα, στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, το οποίο είναι ηλυμένο από το Ευαγγέλιο του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, διαβάζουμε τις εξής φράσεις. «Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την πορφύρα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια και εξάγουσιν αυτόν ή να σταυρώσουσιν αυτόν». Λίγο πιο πάνω, όταν ο Ευαγγελιστής κάνει λόγο για τους εμπαιγμούς του Κυρίου μας από τους Ιουδαίους και από τον Ρωμαϊκό στρατό, διαβάζουμε «Και έτυπτον αυτού την κεφαλήν καλά μου και ενέπτυον αυτό και τιθέντε στα γόνατα προς εκείνον αυτό». Είναι πραγματικά θαυμαστό πώς οι προφήτες με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος φτάνουν τόσους αιώνες πριν από την πραγματοποίηση όλων αυτών των γεγονότων να τα προαναγγείλουν με τόση μεγάλη ακρίβεια και παραστατικότητα, αλλά και τόσο μεγάλο θεολογικό βάθος. Αυτή μας η αναφορά αποσκοπεί ακριβώς στο να καταδειχθεί αυτό που πιστεύει η Εκκλησία, ότι η χάρις του Αγίου Πνεύματος ενεργεί το ίδιο στους προφήτες, στους Αποστόλους μάρτυρες των γεγονότων του Σταυρού και του Πάθους του Κυρίου μας, αλλά και στους Αγίους που έρχονται αργότερα να ερμηνεύσουν με την αγιοπνευματική τους εμπειρία όλα αυτά τα οποία η Αγία Γραφή λέγει. Αυτό λοιπόν είναι το πνεύμα της Εκκλησίας και μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι Ευαγγελιστές όταν αναφέρονται σε ένα γεγονός της ζωής του Κυρίου μας που είχε προαναγγελθεί από τους προφήτες λέγουν ότι αυτό το γεγονός συνέβη ή να πληρωθεί το ρηθέν του Κυρίου δια του προφήτου λέγοντος. Δηλαδή δεν μας λένε ότι ένα γεγονός έγινε για να πραγματοποιηθεί αυτό που είπε κάποιος προφήτης για τον Κύριο, αλλά μας λέγουν ότι έγινε για να πραγματοποιηθεί αυτό το οποίο ο Κύριος είπε για τον εαυτό του μέσα από τους προφήτες. Έτσι λοιπόν η πίστη της Εκκλησίας μας είναι ότι ο Κύριος της δόξης, ασάρκος, πριν δηλαδή από την εσάρκωσή του, ομιλεί διαστόματος των προφητών και ο ίδιος πάσχει κατά την ενσάρκο του οικονομία, αφού δηλαδή γίνει ενσάρκωση και βρεθεί στον Γολγοθά, πραγματοποιώντας αυτό που ο ίδιος είχε μέσω των προφητών προκαταγγείλει και προαναγγείλει. Κατά την ακολουθία του εσπερινού της αποκαθυλώσεως, παρακολουθώντας αυτή τη φορά όχι τόσο τα αγιογραφικά αναγνώσματα, αλλά την υμνολογία της ακολουθίας, ερχόμαστε μπροστά σε ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι σπάνιο για τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Είναι το φαινόμενο κατά το οποίο οι ιεροί υμνογράφοι παρουσιάζουν τις αντίρροπες, τις αντίθετες κινήσεις, στάσεις κάποιων ανθρώπων όσο αφορά τη σχέση τους με το Θεό. Αν δούμε στην αρχή κιόλας αυτής της Αγίας και Μεγάλης περιόδου που ονομάζεται Τριώδιο, περίοδος του κατανυκτικού Τριωδίου, στην πρώτη κιόλας Κυριακή, δύο πρόσωπα, ο μετανοημένος Στελώνης και ο
υψηπέτης όσο αφορά τον εγωισμό του και την υπερηφάνειά του Φαρισαίος, προβάλλονται από την Εκκλησία μας σαν δύο αντίθετες στάσεις όσο αφορά τον Θεό. Και λέμε, όσο αφορά τον Φαρισαίο, μη προσευχόμεθα φαρισαϊκός αδελφοί. Αντίθετα, προβάλλουμε τον Τελώνη σαν το πρότυπο του ανθρώπου που χωρίς πολλές λέξεις, χωρίς πολλές κουβέντες, πονά για τα αμαρτήματά του και ζητά το έλεος του Θεού. Πριν από λίγες μέρες, στον όρθρο της Αγίας Μεγάλης και Μεγάλης Τετάρτης, βλέπουμε την πόρνη, να την παρουσιάζει η Εκκλησία μας, την πόρνη γυναίκα που αλήφει τους πόδας του Ιησού, σαν το πρότυπο της μετανοούσης γυναικός, και αντίθετα τον Ιούδα, ο οποίος κάτω από το πάθος της φιλαργυρίας πηγαίνει και προδίδει τον Κύριο, να μας τον παρουσιάζει η Εκκλησία μας σαν το αντίθετο, το αντιπρότυπο όσο αφορά τη σχέση μας με το Θεό. Ένα τέτοιο φαινόμενο συναντάμε και στην υμνολογία του εσπερινού της Αποκαθυλώσεως, όμως εδώ το φαινόμενο αυτό είναι ακόμα πιο θαυμαστό για τον εξής λόγο. Δεν είναι άνθρωποι μόνο αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις δύο πλευρές, στις δύο αντιτιθέμενες πλευρές όσο αφορά τη σχέση μας με τον Θεό. Αλλά από τη μια βλέπουμε τη στάση ορισμένων ανθρώπων και από την άλλη την στάση σε εισαγωγικά της αλόγου φύσεως. Θα διαβάσω λίγο κάποιους στίχους από τους ύμνους για να μπορέσω να σας δώσω να καταλάβετε τι εννοώ. Στο πρώτο τροπάριο του εσπερινού διαβάζουμε «Πάσα εκτίσεις ηλίου το φόβο, θεωρούσα σε εν σταυρό κρεμάμενον Χριστέ. Ο ήλιος εσκοτίζετο και γη στα θεμέλια συνεταράτετο. Τα πάντα συνέπασχον το τα πάντα κτίσαντι». Βλέπουμε λοιπόν στον ύμνο αυτό, ο οποίος βέβαια δεν κάνει τίποτα άλλο από το να παρουσιάζει υμνολογικά αυτό το οποίο αναγράφεται και στα Ιερά Κείμενα, ότι κατά τη διάρκεια του πάθους, αλλά και μετά τη στιγμή κατά την οποία ο Κύριος μας άφησε την τελευταία του πνοή πάνω στο Σταυρό, κατά παραχώρηση του Κυρίου μας, η φύση συμπάσχει και δίνει ένα στίγμα ότι δεν μπορεί και αυτή να μείνει αμέτωχη απέναντι στο θέαμα ενός Θεού που πάνω στον Σταυρό πάσει για το ανθρώπινο γένος και αφήνει την πνοή του, εκφράζοντας έτσι την μοναδική ανυπέρβλητη θεανθρώπινη αγάπη του. Απέναντι λοιπόν στην στάση αυτή της αλόγου κτίσεως, που επαναλαμβάνω ότι με την παραχώρηση βέβαια του Θεού ενεργεί έτσι, έχουμε τη στάση των ανθρώπων εκείνων που οδηγούν με τις επιλογές της ζωής τους τον Κύριο στον Σταυρό και μένουν αμετανόητοι στο θέαμα της Σταυρώσεώς του. Τη συγκεκριμένη λοιπόν στάση των ανθρώπων αυτών την περιγράφει το αμέσως επόμενο τροπάριο. «Λαός δισεβής και παράνομος, είναι τι μελετά κενά, είναι τι την ζωή των απάντων θανάτου κατεδίκασε. Μέγα θαύμα, ότι ο κτίσεις του κόσμου ισχύρας ανώμων παραδίδονται». Πραγματικά, αδελφοί μου, όπως είπαμε και προηγουμένως, δεν έχουμε να κάνουμε με την διαφορετική στάση δύο ανθρώπων όσο αφορά τη σχέση τους με τον Θεό, αλλά με το ανθρώπινο γένος, το οποίο την εποχή εκείνη και κάτω από αυτές τις περιστάσεις παρουσιάστηκε τόσο σκληροκάρδιο, τόσο πορωμένο, τόσο τυφλό όσο αφορά τις εσωτερικές ενέργειες της ψυχής του, που φάνηκε πιο σκληρό ακόμα και από τα σημεία της φύσεως. Αυτό είναι συγκλονιστικό και δείχνει ότι ο άνθρωπος που είναι το τελειότερο δημιούργημα του Θεού απολαμβάνει τέτοια ελευθερία από τον Θεό
που μπορεί να φτάσει ακριβώς και να γίνει σταυρωτής του Θεού και αυτό που με τη χάρη του Θεού διακρίνει η άλογη φύση, ο άνθρωπος να μην μπορεί να το διακρίνει. Να καθίσατε λοιπόν αλογότερος της αλόγου φύσεως. Λίγο αργότερα, κατά τη διάρκεια των ύμνων εκείνων τους οποίους η Εκκλησία μας ονομάζει ως απόστοιχα, οι ιερείς μας, έχοντας στο κεφάλι τους από πάνω ένα κεντημένο ή αγιογραφημένο ύφασμα το οποίο ονομάζεται επιτάφιος και κρατώντας το Ευαγγέλιο στα χέρια τους, λιτανεύουνε τον επιτάφιο αυτό μέσα στο ναό και τον αποθέτουνε σε ένα επίσημο προσκυνητάρι το οποίο το ονομάζουμε κουβούκλιο του επιταφείου. Το προσκυνητάρι αυτό, αδελφοί μου, συμβολίζει την πέτρα, τον λίθο εκείνο στον οποίο τοποθέτησαν το σώμα του Κυρίου μας αμέσως μετά την αποκαθήλωση. Είναι μία τελετή, είναι ένα σημείο της ακολουθίας πραγματικά ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο έστω και πρόσκαιρα, και λέω πρόσκαιρα ότι αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων, γιατί ο μεγάλος στόχος που πρέπει να έχουμε όλοι μας είναι σε αυτές τις στιγμές να μην μείνουμε στην επιδερμικότητα κάποιων συναισθημάτων συγκινήσεως, αλλά να μπορούμε να κάνουμε με εκτίμηση της δωρεάς του Κυρίου μας μία προσέγγιση εσωτερική, μία προσέγγιση ψυχική για το μεγαλείο της αγάπης του Κυρίου μας, ο οποίος φτάνει πραγματικά να αφήσει την τελευταία του πνοή πάνω στο Σταυρό για εμάς, αποκλειστικά για τη σωτηρία μας, χωρίς να έχει κανέναν άλλο στόχο, αλλά και καμία υποχρέωση, καμία ανάγκη. Όμως, για να φτάσουμε σιγά σιγά και στο τέλος της σημερινής μας παρέμβασης, από αυτές ακριβώς τις ακολουθίες που βιώνουμε τον πόνο της ψυχικής απουσίας, γιατί το σώμα του Κυρίου μας το έχουμε στη γη, αλλά η ψυχή του έχει πάει στον Άδη, από αυτές ακόμα τις ακολουθίες δεν μπορεί να λείπει το μήνυμα της Αναστάσεως ως παρουσία του Κυρίου στην Εκκλησία, αλλά και το αίτημα από πλευράς του ανθρωπίνου γένους προς τον Κύριό μας να αναστηθεί. Προχωρώντας λοιπόν στις ακολουθίες και στην ακολουθία του όρθρου του Αγίου και Μεγάλου Σαββάτου, βλέπουμε ότι από την αρχή οι ύμνοι έχουν μια αναστάσιμη χρειά. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στην Ανάσταση. Ακόμα η θεματική των αγιογραφικών αναγνωσμάτων αλλά και των ύμνων περιστρέφεται γύρω από την παρουσία του Κυρίου μας ψυχικός στον Άδη και σωματικός ακόμα στον κόσμο τον δικό μας, αλλά υπάρχει μέσα από την υμνογραφία και η πρόγευση της Αναστάσεως. Πώς φαίνεται αυτό? Καταρχάς στα πρώτα τροπάρια, σαν ψάλλουμε Θεός Κύριος, τα τροπάρια που λέμε «Ο ευσήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών», «Το ότε κατήρθες προς τον θάνατο, η ζωή αθάνατος» και «Τεσμυροφόρης γυναιξή», αυτά τα τροπάρια είναι αναστάσιμα. Ανήκουν στην αναστάσιμη ακολουθία του δευτέρου ήχου της εκκλησιαστικής μας μουσικής. Βέβαια, στις συγκεκριμένες ακολουθίες ψάλλονται κάπως κολοβωμένα. Λείπει το αναστάσιμο ακροτελεύτιό τους. Αλλά δεν πάβουν όμως να αποτελούν μία προεισαγωγή, μία άβρα αναστάσιμη στις ακολουθίες που ψάλλουμε. Μοιάζουν λίγο σαν τους αγγελιοφόρους του βασιλέα, έτσι εκείνα τα παλιά χρόνια, όταν πριν φτάσει ο βασιλέας σε μια πόλη θριαμβευτικά, έρχονταν πρώτα κάποιοι πρεσβευτές τους να αναγγείλουν την επερχόμενη παρουσία του. Ακόμα δε στα επόμενα τροπάρια, όπως στο κάθισμα που ακολουθεί, βλέπουμε ότι στο τέλος ο υμνογράφος
γίνεται η φωνή του ανθρωπίνου γένους, προκαλώντας τον Κυριόν μας, δείξον ημίν ως προείπας Χριστέ την Ανάσταση. Αλλά πολύ περισσότερο η φωνή της Παναγίας Μητρός του Κυρίου μας, η φωνή της γίνεται η έκφραση της πανανθρώπινης αγωνίας και της πανανθρώπινης επιθυμίας να επιστρέψει ο Κύριος νικητής του θανάτου στην ζωή για να μας λυτρώσει. Είναι ένα πανανθρώπινο αίτημα το οποίο μόνο τα αγνά χείλη της Παναγίας μας, τα χείλη εκείνα τα οποία αξιώθηκαν να εκφράσουν την αποδοχή της παρουσίας του Κυρίου μας στον κόσμο με άκρα ταπείνωση, τη στιγμή που η Κυρία Θεοτόκος έλεγε το «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητόμη κατά το ρήμα σου», κατά τον Ευαγγελισμό της, αυτά τα χείλη είναι και τα μόνα άξια να εκφράσουν αυτό το αίτημα, το οποίο λέμε ότι είναι πανανθρώπινο, αλλά στην πραγματικότητα είναι κάτι παραπάνω από πανανθρώπινο, γιατί σύμψηφος αυτό το αίτημα είναι και ο αγγελικός κόσμος. Σύμψηφος πραγματικά στο αίτημα της Αναστάσεως του Κυρίου μας. Και έτσι δεν είναι μόνο εκείνα τα συγκινητικά λόγια τα οποία μέσα από τον επιτάφιο θρήνο, από τα εγκόμια, φέρουμε στο στόμα της Παναγίας μας το «Ω γλυκή μου αίρα, γλυκή τα τόμου τέκνου, που έδισου το κάλος». Δεν είναι μόνο αυτά, αδελφοί μου, αλλά είναι και το «Ανάστα ζωδότα, εισέ τεκούσα μήτυρ, εκράβγαζεν ορών σε». Αυτό λοιπόν, αδελφοί μου, το πανανθρώπινο αίτημα αποτελεί την πεμπτουσία της ανθρώπινης αγωνίας να επιστρέψει ο Κυριός μας νικητής από τον Άδη και να χαρίσει σε όλους μας τη ζωή. Όλοι μας την περιμένουμε, την Ανάσταση του Κυρίου. Αδελφοί μου, καλή Ανάσταση.